Hello guys, σε αυτό το weirdo αναρωτιόμαστε τι είναι η μεγάλη παλαιή, η τρομερή θεή που εμφανίστηκαν στη μυθολογία Κθούλου. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με το παράξενο και το παραφυσικό έχουμε ακούσει έστω και μία φορά για τις δαιμονικές οντότητες που ονομάζονται μεγάλη παλαιή. Τους μεγάλους παλαιούς αλλά και την μυθολογία Κθούλου γενικότερα έχω ασχοληθεί εκτενώς σε άρθρα μου στο Mindhack.gr αλλά και σε μία συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Η πτώση των Θεών». Θα αφήσω το link από κάτω για όποιον θέλει να δει το βιβλίο. Οπότε είπα, γιατί να μην κάνουμε ένα βιντεάκι σχετικά με τους μεγάλους παλαιούς αλλά και τη μυθολογία τους. Πριν αναλύσουμε τι είναι η μεγάλη παλαιή, κάντε ένα subscribe για να βλέπετε όλα τα νέα βίντεο στο Weirdo, κάντε ένα like και share αν σας αρέσει το περιεχόμενό του και γράψτε μου στα σχόλια από κάτω τη γνώμη σας γι' αυτό ή οποιοδήποτε άλλο βίντεο του καναλιού. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που αξίζει να αναρωτηθούμε είναι τι είναι η μεγάλη παλαιή και πώς έμαθε για αυτούς ο άνθρωπος. Η μεγάλη παλαιή εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα διηγήματα του συγγραφέα τρόμου Howard Phillips Lovecraft. Για τον ίδιο το συγγραφέα αλλά και για τη μυθολογία Κθούλου μπορείτε να δείτε περισσότερα σε ένα από τα πρώτα βίντεο που είχα ετοιμάσει για το κανάλι του Weirdo που αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο ο Lovecraft εμπνεύστηκε τα δαιμονικά τέρατά του αλλά και τις άλλες διαστάσεις της χαοτικής μυθολογίας του. Η μεγάλη παλαιή είναι υπερδιαστατική εξωγήινη θεή που η μορφή τους δεν μπορεί να προσδιοριστεί κάτω από τους φυσικούς νόμους του δικού μας κόσμου. Σύμφωνα με τη μυθολογία του Lovecraft αλλά και την ιεραρχία των μεγάλων παλαιών, το μακρινό διάστημα αποτελείται από φρικτά όντα που κατά το παρελθόν είχαν κατακτήσει τη Γη αλλά και πολλούς ακόμη πλανήτες. Η ιστορία των μεγάλων παλαιών σε γενικές γραμμές έχει ως εξής. Στο μακρινό παρελθόν κατέκτησαν τη Γη και βύθισαν την ανθρωπότητα στο σκοτάδι. Όμως έπειτα από πολλές μάχες των ανθρώπων αλλά και την τιτάνια σύγκρουση των παλαιών με τους πρεσβύτερους θεούς, οι εξωδιαστατικές οντότητες εξωστρακίστηκαν στις διαστημικές φυλακές τους όπου περιμένουν κάπου στο χωροχρόνο για την επιστροφή τους. Έπειτα από την ανάπτυξη της μυθολογίας Κθούλου από το Lovecraft, αρκετοί ξεκίνησαν να λατρεύουν τους μεγάλους παλαιούς και δημιούργησαν τελετουργικά έτσι ώστε να τους ξυπνήσουν από τη λύθη και να τους επαραφέρουν στην κυριαρχία της ανθρωπότητας. Όταν τα άστρα θα έρθουν στη σωστή θέση, οι πύλες της φυλακής θα ανοίξουν και οι μεγάλοι παλαιοί θα κυριαρχήσουν ξανά στη Γη. Το σύνολο της ιεραρχίας των μεγάλων παλαιών, αλλά και οι τρόποι που μπορεί κανείς να τους επικαλεστεί, βρίσκονται στο περίφημο νεκρονομικόν του τρελού Άραβα Αμπντούλ Χαζρέντ, ένα δαιμονικό βιβλίο για το οποίο υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση. Για τον νεκρονομικόν, αλλά και αναλυτικότερα για τη μυθολογία Κθούλου και τους μεγάλους παλαιούς, θα αφιερώσουμε ένα επόμενο επεισόδιο Weirdo, στο οποίο θα αναλύσουμε αν είναι όντως πραγματικό το εγχειρίδιο με τις τελετές επίκλησης των δαιμονικών θεών. Πώς μοιάζουν όμως οι μεγάλοι παλαιοί όταν εισχωρούν στη δική μας διάσταση, ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα από τις δαιμονικές οντότητες του Lovecraft. Ο Νιαλαθοτέπ βρίσκεται παντού στη μυθολογία Κθούλου και πρωτοεμφανίστηκε σε μια ιστορία που είχε το όνομά του και παρουσιάζεται ως ένας μελαψός άντρας που μοιάζει αρκετά με τους Αιγύπτιους Φαραώ. Ο Νιαλαθοτέπ, που ονομάζεται και Έρπον Χάος, δεν έχει μοναδικά χαρακτηριστικά αφού σύμφωνα με την ιστορία του, ο σκοτεινός θεός μπορεί να πάρει όποια μορφή θελήσει. Αυτό που κάνει τον Νιαλαθοτέπ τόσο τρομερό είναι η καθημερινή εμφάνιση που χρησιμοποιεί όταν βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους, γιατί το υπέρτατο κακό εμφανίζεται δίπλα τους χωρίς εκείνοι καν να το γνωρίζουν. Στη μυθολογία Κθούλου του Lovecraft αλλά και στο πάνθεον των μεγάλων παλαιών, ο Νιαλαθοτέπ αντιπροσωπεύει τον τρόμο που έρχεται όταν δεν γνωρίζεις τις προθέσεις του ανθρώπου που μπορεί να προκαλέσουν το οτιδήποτε. Ο Αζαθόθ είναι επίσης γνωστός και με το όνομα Πυρηνικό Χάος ή Τυφλός Ανόητος Θεός. Ο Αζαθόθ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη μυθολογία Κθούλου του Lovecraft σε μια ανολοκλήρωτη νουβέλα που μετατράπηκε σε σύντομη ιστορία και δημοσιεύτηκε το 1938. Ο Αζαθόθ, αν και δεν είναι ευρέως γνωστό, μάλλον είναι ο θεός που δημιούργησε ολόκληρη τη μυθολογία Κθούλου αλλά και ολόκληρο το πάνθεον των μεγάλων παλαιών χωρίς να γνωρίζει τις πράξεις του. Ο τυφλός ανόητος θεός απλά ονειρεύτηκε το σύμπαν αυτό και στη συνέχεια το γέννησε. Ο τρόμος που περιβάλλει τον Αζαθόθ
προέρχεται από κάτι απλό, αφού ξεσκίζει το κοσμικό δίκτυο ασφαλείας που μας περιβάλλει, γιατί είναι σε θέση να γεννά τα τρομερά τέρατα που αποτελούν τη μυθολογία Κθούλου, με σκοτεινούς θεούς που επιφέρουν τους εφιάλτες σε όσους έρθουν αντιμέτωποι με το χάος και τις οντότητές του. Αν σας αρέσει το παράξενο, το ανεξήγητο και το υπερφυσικό, επισκεφτείτε το Mindhack.gr, όπου σας περιμένουν πάνω από 700 άρθρα της εναλλακτικής αναζήτησης. Η Σαμπνιγκουράθ είναι μία από τις πιο γνωστές θεότητες της μυθολογίας Κθούλου. Το μαύρο πρόβατο των δασών, ονομασία για την οποία επίσης είναι γνωστή η Σαμπνιγκουράθ, είναι μία εξωδιαστατική θεά της γονιμότητας του χάος και μία από τις πιο γνωστές θεότητες της μυθολογίας Κθούλου και των μεγάλων παλαιών. Η Σαμπνιγκουράθ πρωτοεμφανίστηκε το 1928 στην ιστορία The Last Test και έπειτα έκανε την εμφάνισή της σε αρκετά ακόμη διηγήματα της μυθολογίας Κθούλου. Δυστυχώς, η φυσική εμφάνιση της Σαμπνιγκουράθ δεν περιγράφεται σε καμία από τις ιστορίες του Lovecraft, όμως απεικονίζεται στην τέχνη που συνοδεύει αυτή τη μυθολογία ως ένα γιγάντιο σύννεφο με πλοκάμια, στόματα και μάτια. Ο Ντάγκον ή Δάγκον στα ελληνικά είναι ο θεός των ιχθυόμορφων ανθρωποειδών που ονομάζονται Αβυσσέοι. Η πρώτη αναφορά στον Ντάγκον της μυθολογίας Κθούλου γίνεται στο ομώνυμο έργο Ντάγκον το 1917. Οι ιστορικές αναφορές στο θεό Δάγωνα κάνουν λόγο για μια αρκετά διαφορετική θεότητα από εκείνη που παρουσιάζεται στο Νεκρονομικόν. Στο πάνθεο της μυθολογίας Κθούλου, ο Ντάγκον είναι ένας από τους πιο αποτρόπαιους θεούς, όμως φαίνεται πως το αρχέτυπο αυτής της θεότητας είναι η σημητική θεότητα Ντάγκαν που λατρευόταν από τους Φιλιστέους. Σε αντίθεση με τη δαιμονική θεότητα των Νεκρονομικών, μάλλον ο Ντάγκαν των Φιλιστέων λατρευόταν ως θεός της βλάστησης αλλά και της γονιμότητας, ενώ αναγνωριζόταν επίσης ως ο υπέρτατος δικαστής των νεκρών. Η πιο συνηθισμένη εικόνα του Ντάγκον είναι αυτή του θεού ψαριού και έχει σχετιστεί με το Βαβυλώνιο θεό Αέα, που σύμφωνα με το μύθο κατοικούσε στα βάθη της Αβύσσου, είχε τη μορφή κατσίκας με ουρά ψαριού και κρατούσε στα χέρια του ένα βάζο από το οποίο έτρεχε νερό. Ο Κθούλου είναι ο πιο διάσημος μεγάλος παλαιός και είναι η θεότητα στην οποία βασίστηκε ολόκληρη η μυθολογία του Lovecraft. Ο Κθούλου είναι πιθανόν η πιο γνωστή θεότητα που είχε εμφανιστεί στη μυθολογία του Lovecraft, τον οποίο περιέγραψε με μεγάλη λεπτομέρεια, τοποθετώντας επίσης και σχέδιο ενός μικρού αγάλματος που ανακαλύφθηκε στις ακτές της Λουιζιάννα. Είναι εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, οι καλλιτέχνες που έχουν σχεδιάσει ή απεικονίσει σε γλυπτά τη δική τους εκδοχή της μορφής του μοχθηρού θεού Κθούλου. Στα κείμενα του συγγραφέα κυρίως, ο Κθούλου παρουσιάζεται ως ένα συνοθήλευμα χταποδιού, ανθρώπου, νυχτερίδας και δράκου. Ο Κθούλου, αλλά και γενικότερα οι μεγάλοι παλαιοί, δεν είναι κάτοικοι του δικού μας χωροχρόνου, ενώ φαίνεται πως δεν διαθέτουν σάρκα και αίμα και τις περισσότερες φορές δεν αποτελούνται από φυσική ύλη. Ο Κθούλου φαίνεται πως δεν προέρχεται από κάποια ανώτερη διάσταση, αλλά μάλλον από ένα άλλο σύμπαν με νόμους πολύ διαφορετικούς από το δικό μας, όπως και οι περισσότεροι μεγάλοι παλαιοί. Είναι πιθανό τέτοιες δαιμονικές οντότητες να χρησιμοποιούν αυτές τις ανώτερες διαστάσεις για να εισέλθουν στο δικό μας χωροχρόνο. Η παράξενη βιολογία του Κθούλου αλλά και των μεγάλων παλαιών ίσως οφείλεται στην καταγωγή τους, που είναι σύμπαντα στα οποία οι φυσικοί νόμοι διαφέρουν από τους δικούς μας. Η παρουσία τέτοιων θεών στο δικό μας σύμπαν, αν ισχύει φυσικά ολόκληρη θεωρία για την ύπαρξή τους, ίσως να οφείλεται στη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ποσότητες αντιύλης από ένα άλλο σύμπαν για να δημιουργήσουν το μονοπάτι που οδηγεί στην πραγματικότητά μας. Θεωρητικά, αυτά τα υπερδιαστατικά ταξίδια μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από οντότητες σαν τον Κθούλου και τους μεγάλους παλαιούς. Αλλά και πάλι, χρειάζεται η απαραίτητη ποσότητα ενέργειας για να δημιουργηθεί η ρογμή προς τον κόσμο μας. Αυτό το εμπόδιο φαίνεται πως δεν υπάρχει για τις οντότητες αυτές, αν πιστέψουμε όσα έγραψε ο Howard Phillips Lovecraft, αλλά και πολλοί ακόμη που το διαδέχτηκαν, οι μεγάλοι παλαιοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εισέρχονται στην πραγματικότητά μας για να αποκαλύψουν τον υπέρτατο τρόμο σε εκείνους που τολμούν να τους αναζητήσουν. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και στην επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.